Το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέρος 14. Επίλογος. Η Ελλάδα απέτησε από τη Γερμανία πληρωμή οφειλών το 1945, 1946, 1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1987 και 1995. Επίσης, η Ελλάδα έχει υποβάλει τουλάχιστον 3 ρηματικές διακοινώσεις προς τη Γερμανία για τη ρύθμιση των χρεών της, τον Νοέμβριο του 1966, το 1995 και το 2019. Η αρνητική στάση της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβέρνησης στηρίζεται στην άποψη ότι η Συνθήκη της Μόσχας 2 συν 4 του 1990 δεσμεύει και την Ελλάδα και η σιωπή της συνθήκης για επανορθώσεις ισοδυναμεί με την οριστική του επίλυση. Όμως, η Επιστημονική Υπηρεσία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου διαφωνεί. Σε σχετική γνωμοδότησή της το 2019 αναφέρει ότι η Ελλάδα ποτέ δεν παραιτήθηκε από τις αξιώσεις της Ένατης Γερμανίας και δεν δεσμεύεται από τη Συνθήκη της Μόσχας. Μάλιστα, συμφωνεί με το πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κράτους από 2015 ότι η Ελλάδα δεν δεσμεύεται από τη Συνθήκη της Μόσχας, στη σύναψη της οποίας δεν συμμετείχε και την οποία δεν έχει υπογράψει ούτε έχει κυρώσει. Ετούτης, η Ελλάδα έχει λάβει μόνο το 0,3% των οφειλών της Γερμανίας μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο να αρνείται να πληρώσει το χρέος στην Ελλάδα ή Γερμανία μέχρι σήμερα, αλλά αντλεί και ωφέλη από την ελληνική οικονομική κρίση. Σε αντίθεση με τη γερμανική προπαγάνδα ότι η Ελλάδα αποτελεί έρμα για τη Γερμανία, η Γερμανία είναι ο μεγάλος ευεργετούμενος από την ελληνική κρίση χρέους. Πρώτον, η Γερμανία κέρδισε 2,9 δισεκατομμύρια μεταξύ του 2010 και 2017 από τα ελληνικά ομόλογα μέσω του προγράμματος αγοράς τίτλων. Σύμφωνα με απάντηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών του Βερολίνου σε κοινοβουλευτικό αίτημα των Πρασίνων, Ιούνιος 2018 Γεράκτη. Δεύτερον, η κρίση χρέους στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιτοκίων των γερμανικών ομολόγων κατά περίπου 300 μονάδες φάσης, αποφέροντας στη Γερμανία εξοικονόμηση τόκων άνω των 200 δισεκατομμυρίων τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με το Halle Institute for Economic Research. Μετά από 2 παγκόσμιους πολέμους που ξεκίνησε η Γερμανία, ήδη στη διάσκεψη της Γιάλτας αποφασίστηκε να έχει περιορισμένη στρατιωτική ευθύνη με αμερικανικά και αγγλικά στρατεύματα εγκατεστημένα εντός της χώρας. Έτσι, η γερμανική ηγεμονία σήμερα δεν είναι πια στρατιωτικής, αλλά είναι οικονομικής φύσης. Τότε με τάγκς, τώρα με μπάνκς, γράφει αφίσα στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν 2 τρόποι για να υποδουλώσεις μια χώρα. Ο πρώτος είναι δια της βίας και ο δεύτερος δια του χρέους. Η Γερμανία πέτυχαν τη γενοκτονία των Ελλήνων δια της βίας και τώρα την επιχειρούν δια του χρέους. Και πράγματι πρόκειται για μιας μορφής γενοκτονία. Γιατί σήμερα οι Έλληνες ξεπουλάνε κρατικά περιουσιακά στοιχεία. Παρετούνται από κάθε μορφή εθνικής κυριαρχίας. Μισθωτοί και συνταξιούχοι εξαθλιώνονται οικονομικά και εκατοντάδες χιλιάδες νέοι ξενιτεύονται. Ο Αμερικανός Τζόσεφ Στίγκλιτς, Νόμπελ Οικονομίας 2001, μας λέει ότι όσο συνεχίζεται η ελληνική οικονομική περιπέτεια σήμερα, πολλοί θαυμάζουν την αλαζονία της Γερμανίας, η οποία έλαβε τη μεγαλύτερη διάσωση και μείωση χρέους στην ιστορία. Και άλλοι διάσημοι οικονομολόγοι, όπως είναι οι Αμερικανοί Πολ Κρούγκμαν, Νόμπελ Οικονομίας 2008 και Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ, ο Γερμανός Άλμπρεχτ Ρίχλ και ο Γάλλος Τόμα Πικετή, χαρακτηρίζουν την ελληνική κρίση σήμερα ό,τι χειρότερο από υποκρισία από την πλευρά της Γερμανίας. Γιατί οι διάσημοι οικονομολόγοι μιλάνε για αλαζονία και υποκρισία από μέρος της Γερμανίας? Διότι τα μνημόνια επιβλήθηκαν στην Ελλάδα καθ' υπόδειξη της Γερμανίας. Διότι τα παιδιά και τα εγγόνια των Γερμανών που γέμισαν με αίμα και ρήπια την Ελλάδα, αντί να πληρώσουν τα χρέη τους, αξιώνουν πληρωμή από τα παιδιά και τα εγγόνια των Ελλήνων που δολοφόνησαν. Και αυτή η συμπεριφορά είναι χαρακτηριστικό του γερμανικού κράτους. Ο ιμπεριαλισμός με βάρβαρα μέσα χαρακτηρίζει το γερμανικό κράτος από την ίδρυσή του το 1871. Παραδείγματα.
Κατά την κατάληψη της Γαλλίας το 1870, οι Γερμανοί επιδόθηκαν σε απερίγραπτες θηριωδίες, σφαγές και ολοκαυτώματα. Το 1880, στην αποικία τους στην νοτιοδυτική Αφρική, σημερινή Ναμίμπια, εξόντωσαν τη φυλή των Χερέρο ως υπανθρώπους. Μαστίγωναν μεταξύ των μυρών προκαλώντας διαλυμένα γεννητικά όργανα, χυμένα έντερα, διαμελισμένα έμβρια. Πυρπόλησαν χωριά, έκαψαν σοδιές, προκάλεσαν λοιμό. Τους έδιωξαν στην έρημο και μόλυναν τα πηγάδια τους. Χερέρο και Νάμα στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου πέθαναν από καταναγκαστική εργασία. Μέλη των σωμάτων τους χρησιμοποιούσαν για φυλετικές μελέτες. Εθνοκάθαρση την ονόμασε ο Γερμανός διοικητής Στρόφα. 30 χρόνια μετά, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διάσημες οι θηριωδίες των Γερμανών στο Βέλγιο. Στο Λέβεν λαιλάτισαν και έκαψαν 2.000 κτίρια και 230.000 βιβλία. Στο Ντινάν κάψαν 1.000 κτίρια και δολοφόνησαν ή κάψαν ζωντανούς 674 άμαχους από ενός μηνός μέχρι 90 χρόνων. 30 χρόνια μετά, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γερμανικές θηριωδίες είναι παρόμοιες με εκείνες του 1880 και 1914. Στρατόπεδα συγκέντρωσης, απάνθρωπα πειράματα, λοιμός και άλλα. Ο φιλόσοφος Fritz Fischer, στην ανάλυση του From Kaiserreich to Third Reich, γράφει ότι η ιδεολογία της φυλετικής καθαρότητας και του αφανισμού κατώτερων ομάδων αναπαραγόταν από τη Βιλχελμιανή, στη Βαϊμαρινή και στη ναζιστική περίοδο, ενώ λίγης δεν έπεσε εξ ουρανού ο Χίτλερ. Σήμερα, 80 χρόνια αργότερα, η Ενωμένη Ευρώπη υπό γερμανική ηγεμονία και ο πλουτισμός της Γερμανίας με φτωχοποίηση των λαών του Ευρωπαϊκού Νότου αποτελούν συνέχεια. Οι Γερμανοί αποκαλούν τους Νοτιοευρωπαίους τεμπέληδες με το γνωστό τους μοτίβο των φυλετικών διακρίσεων. Δεν έπεσαν εξ ουρανού οι σύγχρονες γερμανικές πρωτοβουλίες νέου αποικιοκρατικού χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα έγινε αποικία χρέους, ούτε είναι τυχαίος ο οικονομικός στραγγαλισμός του Ευρωπαϊκού Νότου σήμερα. Δεν είναι όλη η Γερμανία μετανόητη. Ο Ράινερ Ες καταδικάζει τη δράση του παππού του Ρούντολφ Ες, διοικητή του Auschwitz και υπεύθυνο για τον τραγικό θάνατο 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ομολογεί. Ο παππούς μου δεν ήταν ένας απλός διοικητής, αλλά ο εμπνευστής της θηριωδίας των στρατοπέδων. Και η γιαγιά μου αποκαλούσε το Auschwitz παράδεισό της. Περιγράφει πως η γιαγιά του, ο παππούς του και τα παιδιά τους επισκέπτονταν 2 φορές το μήνα τις αποθήκες των Ναζί για να διαλέξουν όσα κοσμήματα ήθελαν από όσα είχαν κατασχέσει από τα θύματα στους θαλάμους των αερίων. Ο Ράινερ Ες, όταν διάβασε τα απομνημονεύματα του παππού του, 17 χρόνων, εγκατέλειψε το σπίτι του. Δεν είναι όλοι οι Γερμανοί οφειλέτες και αχνόμονες. Κάποιοι Γερμανοί δημοκράτες αγωνίζονται σήμερα μαζί με τους Έλληνες επειδή αγαπούν την πατρίδα τους και την θέλουν οριστικά απαλλαγμένη από το ναζιστικό παρελθόν της. Η Νίνα Λάγκε και ο Λούτβικ Ζακάρο προσέφεραν στον Αύπλιο το ποσό των 875 ευρώ, ποσό που θεωρούν ότι αναλογεί σε κάθε Γερμανό πολίτη για το κατοχικό δάνειο. Ο Γερμανός πρόεδρος Γκάουκ μας ζήτησε συγγνώμη για τις θηριωδίες που έκανε η πατρίδα του στην Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, το έκανε ως άτομο, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να πληρώσει η χώρα του το γερμανικό χρέος στην Ελλάδα. Όμως δεν υπάρχει μεταμέλεια χωρίς ανάληψη ευθυνών. Η κοινωνία Πέιρα του Βερολίνου συλλέγει υπογραφές για την εξόφληση γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ομάδα Δίστομο Αμβούργο στηρίζει τις ελληνικές θέσεις περί αναγνώρισης εγκλημάτων πολέμου και αποζημιώσεων. Εκπρόσωπος γερμανικού κόμματος Die Linke δηλώνει «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στη Γερμανία για τις αποζημιώσεις των θυμάτων της κατοχής». Σε ένα εξαιρετικό σκέτς στη σατυρική εκπομπή Die Anstalt, οι συντελεστές θέτουν με ζωφερό τρόπο το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων του κατοχικού δανείου αλλά και των αντιφατικών απαιτήσεων της Τρόικα. Είμαστε αλληλέγγυοι με τον απλό Γερμανό πολίτη που γνωρίζει την ιστορία του, μετανοεί για τα εγκλήματα των προγόνων του και αναγνωρίζει το χρέος της Γερμανίας.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να ορθοποδήσει οικονομικά αν αποδέχεται τα χρέη της σε άλλους, ενώ δεν διεκδικεί τα χρέη των άλλων προς αυτήν. Στόχος μας δεν είναι να εκδικηθούμε τα αποτρόπαια εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα, αλλά να αποκαταστήσουμε νομιμότητα, ευπρέπεια και δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Λησμονιά της ιστορίας αποτελεί συνενοχή. Πάνω από 200.000 Έλληνες και αλλοδαποί έχουν υπογράψει το αίτημα στη γερμανική κυβέρνηση να πληρώσει στην Ελλάδα το χρέος της βάσει διεθνών συνθήκων. Υπογράψτε κι εσείς. Η Ελένη Σαββάκη, νομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών. Στην Επιτροπή Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών συμμετέχουν οι οργανισμοί International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Δελιβάνη.